Έλα ρε Ζαχάρη, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ άχρηστε, έλα, 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 έλα εδώ. Ρε πάρ' τα πόδια σου, κοίτα, 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 κοίτα πράγμα, κοίτα, εδώ. Ρε, τι δεν ξέρεις. 24-21. Πώς θα κάνεις 24-21, ναι. Δεν νομίζω ότι θα κάνεις. Άκη, νομίζω ότι όλη η ιστορία φταίνε για να δω. Πού είναι η κοιλιακή σου αγόρι μου, κάποτε είχες κοιλιακούς. Κοίτα εδώ. Τι αυτό. Αυτό δεν πρέπει να φανεί, βέβαια, αλλά εγώ θέλω να ανοίγει μία αλήθεια. Ναι, όχι, έτσι. μη με. Έχω χαλάσει λίγο τη διατροφή, έχω αγχωθεί τώρα. Αυτός τρώει σουβλάκια, πίτσες και νομίζει ότι θα μπορέσει να πάει Γλασκόβη, Αθήνα Γλασκόβη. Πόσα χιλιόμετρα είναι, είπαμε. Είναι 2421. 2421. Ναι. Πώς θα κάνεις 2421 χιλιόμετρα, είναι, ούτε, έχει ούτε 2000 θα κάνεις. Έχει δατάνθρακα η πίτσα. Έχει δατάνθρακα η πίτσα. Τι είναι, πίτσα δατάνθρακα. Καινούργια πίτσα με δατάνθρακα. Δεν θα πω κι εγώ μέσα. Θα περπατήσουμε έτσι λίγο. Πάμε ρε χάρη μου, πάμε. Για να δείξουμε που είμαστε. Ναι. Στο γήπεδο Χαλανδρίου. Ακριβώς. Στον Νίκος Πέρκυζας. Και στον Νίκος Πέρκυζας. Και κοιτάξτε, δείξε λίγο τι έχεις κάνει εδώ πέρα εσύ, που είσαι αντιδήμαρχος. Ο Χάρης ο Μαυρούδης, ο συνάδελφος. Καλά, δεν τα έχω κάνει εγώ, δεν έχω πάρει το μυστρί εγώ. Ναι ρε φίλε, αλλά μόνος είσαι μου, αντιδήμαρχος αθλητισμού. Ναι, αντιδήμαρχος. Και εγώ ξέρεις από πότε έρχομαι εδώ προς το γήπεδο, Χάρη μου. Από μόνο παιδί. Από το 1980 έρχομαι εδώ. Α, μεγάλος δηλαδή ξεκίνησες. Μεγάλος. Και τώρα ρε Άγη, ναι. Τι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τον Άγη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Πέρα από συνάδελφοι είμαστε και φίλοι. Γνωριστήκαμε και στο Χαλάνδρι, δουλέψαμε μαζί. Ήξερα πάντα ότι είναι παρανοϊκός. Παρανοϊκός με την έννοια του παρανοϊκού, έτσι. Δηλαδή, τώρα θέλω να φάω πίτσα με υδατάνθρακες, θα φάω πίτσα με υδατάνθρακες. Τις κρέπες τις θυμάσαι τότε στο γύρισμα. Βέβαια. Αλμυρί, γλυκιά, αλμυρί, γλυκιά, αλμυρί. Εννοείται, αλλά τότε δεν φαντάζεσαι ότι θα τρέξεις κάποια στιγμή στην Γλασκόβη. Ήτανε... Λοιπόν, πάντα είχε ένα πρόβλημα αυτό το παιδί. Παλιά το πρόβλημά του είχε να κάνει με τις γυναίκες. Χάρη, θέλω να μου βρεις αυτήν εδώ, την αεροσυνοδό. Του έβρισκα την αεροσυνοδό. Αυγή. Εγώ δεν θυμάμαι πώς το λέω. Εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα το καινούργιο του κόνσεπτ έχει αφήσει τις αεροσυνοδούς, έχει αφήσει τις γυναίκες και έχει πιάσει... Τους άντρες. Και έχει πιάσει τον αθλητισμό. Εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει διάφορες εντυπωσιακές και πολιτικές ακτιβιστικές κινήσεις, όπως η ιστορία με τον Αγιαλό, που ήσουν και εσύ μέσα, χρόνια. Με πολλαπλό τρόπο, τέλος πάντων, με το βιντεάκι, με τη συναυλία, όχι, αλλά φίλε... Και τώρα δεν του έφτανε, πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει τότε? Τότε ήταν 24-0, τώρα είναι 24-21, 240 τότε, συν 10 αστεία. Έβαλε άλλο ένα ψηφίο. Ένα ψηφίο, ναι. Δεκαπλάσιο. Και θέλει να τρέξει Αθήνα Γλασκόβη. Το θέμα είναι αυτός, θέλει να τρέξει Αθήνα Γλασκόβη. Κάτσε να δούμε πού είμαστε. Εδώ. Μήπως και εγώ είμαστε από τον ίδιο. Και εγώ είμαστε. Ναι, το σημείο είναι και εγώ είμαστε. Πάμε κάπου να μην καούμε. Προσοχή. Λοιπόν, εδώ. Τώρα το θέμα λοιπόν είναι ότι το Αθήνα Γλασκόβη είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ο Άγης να το σηκώσει μόνος του. Χρειάζεται και η βοήθειά μας. Και χρειάζεται η βοήθεια κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου, όχι μονάχα ανθρώπου που αγαπάει τον αθλητισμό, γιατί ο σκοπός είναι πραγματικά πολύ σημαντικός. Και είναι μια προσπάθεια που εμένα με έχει συγκινήσει από την πρώτη στιγμή που μου μίλησε ο Άγης. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι σπουδαίο αυτό το εγχείρημα. Και πρέπει να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε όχι μονάχα όμως θεωρητικά, όχι μονάχα συζητώντας το και κάνοντας ευχές, αλλά να ψάξουμε λίγο και τις τσέπες μας, τις τρύπιες τσέπες μας και να δώσουμε ό,τι μπορούμε από το υστέρημά μας. Από ένα ευρώ θα σου μέχρι πω κάτι, δεν χρειάζεται 500.000 ευρώ. Ναι, ακριβώς. Αυτοί που έχουν τις 500.000, όχι, αυτοί που έχουν τις 500 να δώσουν κάτι της. Οι άλλοι δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν τραβάει το πράγμα, ομολογώ. Δυστυχώς εδώ και 15 μέρες δεν τραβάει καθόλου το crowdfunding στην Ελλάδα. Ίσως και εγώ δεν μπορώ να το προμοτάρω όπως πρέπει. Προμοτάρω. Οπότε... Δεν νομίζω ότι φταίσαι εσύ. Νομίζω ότι όπως η χώρα έχει αργήσει να βρει το διαφωτισμό, ναι, έτσι έχει αργήσει να βρει και το crowdfunding. Τον εθελοντισμό, ας πούμε. Τον εθελοντισμό, ναι, και την αλληλεγγύη. Ναι. Υπάρχει αλληλεγγύη. Εδώ στο Χαλάνδρι την έχουμε έντονη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί λύση. Πιστεύω πάρα πολύ ότι εσύ, με το πάθος που έχεις,
με οτιδήποτε καταπιάνεσαι, καταφέρνεις και τα, και τα ρυθμίσεις τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα το καταφέρεις το ταξίδι. Η λύση ξέρεις ποια είναι. Νομίζω ο κόσμος θα κινητοποιηθεί όταν θα ξεκινήσω από την πνίκα, γιατί θα ξεκινήσω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο αν δεν έχω ένα μεγάλο χορηγό, αν δεν έχω ένα πλήρωμα μαζί μου. Χρειάζομαι οπωσδήποτε να φυσιοθεραπευτεί. Εγώ θα ξεκινήσω όμως και με ένα καροτσάκι και θα στέλνω μηνύματα και θα σας λέω. Τότε πιστεύω θα μπορεί να βοηθήσετε. Γιατί θα είναι καθαρά θέμα, όχι επιβίωση, γιατί δεν θέλω να πεθάνω φυσικά. Το θέμα να φτάσω. Μπορεί να έχω κάποια λεφτά για να φτάσω μέχρι τη Γαλλία. Δεν θα με αφήσετε λοιπόν να μην φτάσω και παραπέρα. Άμα έχω φτάσει με τη Γαλλία, θα σφυρίξω. Θα πω ρε παιδιά, βάλτε τίποτα στο λογαριασμό. Να έχω να φάω να κοιμάμαι, θα βάλετε. Και έτσι σιγά σιγά θα φτάσω. Ωραία, γαλλικά ξέρεις. Άλλο σε Φιλίπ Λεντού. Bonjour, Φιλίπ, σε Ζακ. Τι va bien, bien vite. Ναι. Ωραία, μέχρι εκεί. Έχω ένα φίλο. Σε βλέπω να κάθεσαι κάνα χρόνο στο Παρίσι. Όχι, όχι. Μέχρι να τσοντάρουμε για το κτέλ. Όχι, θα γίνει χάρη. Έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει, ξέρεις. Πότε φεύγεις? Έχει ζήσει και τον Αιγιαλό. Θα φύγω, λέω 11 Αυγούστου να φύγω. Εάν δεν υπάρχει δηλαδή κάποια βοήθεια ισχυρή, λέω να φύγω πιο νωρίς για να μην έχω πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. Να αυξήσω τις μέρες και να λιγοστέψω τα χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα την ημέρα. Ναι, άρα θα πάει 35 ας πούμε. Mm-hmm. Θα είναι κάτι πολύ πιο βατό. Mm-hmm. Θα έχει πολύ ζέστη βέβαια. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά Σεπτέμβρη θα αρχίσει να δροσίζει. Οκτώβρη θα αρχίσει να κρυώνει κιόλας. Αλλά άμα φτάσουμε Οκτώβρη, 10-15 Οκτώβρη, θα είμαστε στην τελική ευθεία προς Γλασκόβη. Με πόσους ανθρώπους συνοδεία? Εγώ χρειάζομαι 4-5. Για να γίνει και μια κινηματογράφηση. Αλλιώς, έναν πασπαρτού άνθρωπο που θα είναι οπωσδήποτε φυσιοθεραπευτής και θα ξέρει από αυτά, και ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ελάχιστο. Ναι. Εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία σημαίνει βενζίνες, υγρά, σημαίνει ρουχισμό, παπούτσια. Σημαίνει. Αν υπάρχει συνεργείο, χρειάζεται. Νυχτερινό ύπνος κάπου, γιατί δεν μπορεί να κοιμάσαι. Όχι. Και να θες μετά να κοιμάσαι, επιβίωση. Θα σε πιάσω η αστυνομία και θα σε. Θυμάσαι όταν είχαμε πάει στο Παρίσι. Πώς δεν θυμάμαι. Τι είχαμε τραβήξει. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά είναι πράγματα που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και πρέπει. Βοήθειά σας, παιδιά. Μια προσπάθεια να τη δώσουμε. Τη βοήθεια. Τη δώσετε, δεν τη δώσετε. Μάλλον, εγώ λέω κάτι. Όποιος ενεργοποιηθεί και με το ευρώ του απλώς. Που δεν με ενδιαφέρει πια το ευρώ, έχω ξεφύγει από αυτό. Όταν θα μπαίνω Γλασκόβη, θα είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημά του. Θα έχει γίνει και ελάχιστα δικό του. Και είναι άλλο αυτό και άλλο το like. Συμφωνώ. Δεν χρειάζεται ευρώ. Ίσως μπορεί κάποιος να το ακούσει και να έχει μια γνωριμία με ένα χορηγό ή οτιδήποτε. Ζευγάρι παπούτσια. Αν μπορεί κάποιος να σου πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Κοίταξε, μάλλον, ναι, αλλά μάλλον έχω βρει κάποιον να μου τα χορηγήσει αυτά. Ωραία. Είναι η ίδια που ήταν και στον Αιγιαλό. Ωραία. Μάλλον. Θα δούμε. Οπότε αυτό μάλλον το έχω λύσει. Γιατί χρειάζεται 7-10 παπούτσια. Τα ζευγάρια δεν είναι αστεία. Ποια διαδρομή θα ακολουθήσεις, για πες μας. Θα φύγω από Αθήνα Πάτρα. Αρχικά είχα φτιάξει μια διαδρομή 3.800. Mm-hmm. Ήθελε 4 μήνες. Mm-hmm. Από τη γιορτή μου μέχρι την άλλη γιορτή μου. 1η Ιουλίου με 1η Νοεμβρίου. Τον Άγιο Αναργύρων και 2 ημερομηνίες. Αλλά επειδή εντάξει, είμαι τρελός, αλλά όχι τόσο. Έκοψα δύο κομματάκια και θα φύγω. Αθήνα Πάτρα, Πάτρα Βενετία, Βενετία Μιλάνο Τωρίνο, μπαίνω Γαλλία, ανεβαίνω Λιόν Παρίσι, Βρυξέλλες, Ρότερνταμ, πλοίο μέχρι το Χαλ, Μάνσεστερ, Λίβερπουλ και μετά είναι τελική ευθεία, 300 χιλιόμετρων νομίζω, μέχρι τη Γλασκόβη. Εγώ την ερώτηση πιο πολύ στην έκανα, ναι. Για να διαπιστώσω αν όντως έχεις καταλάβει από γεωγραφία τι ετοιμάζεις να κάνεις. Εντελώς. Μάλιστα, έγινε πραγματικά και μόνο το ότι είμαι εδώ μαζί σου και κάνω ένα βίντεο με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την κοινή γνώμη, που δεν κάνω κάτι, θα τρέχω. Νιώθω πολύ πιο όμορφα από ό,τι ένιωθα προηγουμένως. Έστω και ένας άνθρωπος να μπορέσει να βοηθήσει. Πόσο μάλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει διαστάσεις, και όχι μονάχα εθνικές, θα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα προβληθεί σε όλα τα μέρη στα οποία θα πας. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να ξέρουμε ότι έχουμε συμβάλει και εμείς, ακριβώς, οι καθημερινοί άνθρωποι, οι κοινοί θνητοί που έχουμε ανάλογες
ή μπορεί και μεγαλύτερες ευαισθησίες στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, στο τι σημαίνει αλληλεγγύη, γιατί αυτό που κάνεις είναι αλληλεγγύη προς όλους, το τι σημαίνει αγωνίζομαι για έναν σκοπό, που δεν υπάρχει, δεν υποκρύπτει αυτός ο σκοπός κάποια ιδιοτέλεια, γιατί ακόμα και αν μαζέψεις τα χρήματα που σου χρειάζονται, δεν είναι ότι θα μαζέψεις χρήματα για να βάλεις ένα μισθό ή για να μπορείς να αγοράσεις το θέατρο εμπρός, ας πούμε. Κρυβε λόγια. Σημαίνει ότι θα έχεις μαζέψει χρήματα για να μπορείς να πραγματοποιήσεις αυτό το σκοπό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω και κάτι. Λίγο, ο πυρήνας και αυτής της δράσης και της άλλης δεν είναι το περιβάλλον. Γιατί δεν μας έχει ανάγκη. Αυτό είναι ευνόητο, ας πούμε, αυτονόητο. Είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Και έτσι θα επηρεάσουμε και τον συνάνθρωπό μας και το περιβάλλον θα αλλάξει. Αυτό είναι για μένα ο πυρήνας της δράσης. Η αλλαγή. Ναι. Είτε είναι προσωπική, είτε είναι συλλογική. Ακριβώς. Είτε είναι κλιματική. Ακριβώς. Απαλλαγή από την κλιματική αλλαγή. Για δούμε. Εγώ εύχομαι ολόψυχα να. Θα σε φιλήσω. Τα καταφέρεις. να κλείσω πρώτα την κάμερα ή όχι. Έχω κάνει δεύτερο εμβόλιο. Είμαι κομπλέ. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα. Τώρα θα κάνω το πρώτο. Οπότε άστο. Φιλήσω ακόμα. Λοιπόν, όσο ο Άγιος θα με φυλάει, εσείς σκεφτείτε όλη αυτή τη συζήτηση και κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Ό,τι σας ορίζει η συνείδησή σας. Είναι μεγάλο το βιντεάκι, αλλά θα πω και αυτό. Τώρα που ερχόμουν Πεντέλης, ήταν ένας φίλος ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο Σιβρής. Το ξέρεις. Όχι. Χαλανδρέος. Περνούσε με το αυτοκίνητο. Άγιε, πάμε Γλασκόβη. Μια άλλη κοπέλα που δεν καταλάβω ποια είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λες, φίλε, αυτό είναι βενζίνη για 10 χιλιόμετρα για μένα. Πραγματικά. Πόσα μένουνε, άλλα πόσα. 20 μου δώσαν αυτοί και άλλα 20 εσύ 40. Άλλη 59 μαραθώνια. Έβγαλα μαραθώνια σήμερα. Μην και λίγο. Μια χαρά. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι τελευταίο. Τι να πω, με την νίκη. Με την νίκη. Το λέγαμε στο σύριαλ. Μπράβο, κοίτα τι μου βγήκε. Θύματα ειρήνης έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Τι μου βγήκε αυθόρμητα. Και ο Γεράσιμος κάναμε βιντεάκι. Μάλιστα, το είδα. Λοιπόν, Άγιε, προχώρα.